Δεν αφορά του ΣΥΡΙΖΑ, του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αισθάνθηκε περίεργα όταν διαπίστωσε τον γέλοτα των συναδέλφων της Νέας Δημοκρατίας την τελική του αναφορά. Ακούστε και εσείς, κύριοι συνάδελφοι. Πράγματι, το σημερινό νομοσχέδιο προσφέρεται για αυτό που λένε στη γλώσσα του διαδικτύου για άγριο τρολάρισμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως διότι ακούσαμε χθες στην Επιτροπή εξωφρενικά πράγματα που θέλω να συγκεφαλώσω και να αναφέρω για να μην νομίζω θα περάσουν έτσι. Επιχείρημα πρώτο το οποίο άκουσα από πολλούς συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Μα αφού ήταν τόσο συμφέρουσα η επένδυση, γιατί τόσα χρόνια δεν είχατε προχωρήσει σε αυτήν? Πολύ ενδιαφέρον επιχείρημα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι πράγματι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κώστα Καραμαλή και συγκεκριμένα τότε ο υπουργός ο κύριος Γιώργος Σουφλιάς είχε πρώτος θέσει το ζήτημα της αξιοποίησης του ελληνικού. Το είχε κάνει σε αυτή τη Βουλή. Ξέρετε τι έγινε εκεί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ? Τότε ήσασταν πολύ λιγότεροι εδώ. Όταν η τότε κυβέρνηση μίλησε για την αξιοποίηση του ελληνικού, πεταγόσασταν στα καθίσματα για το ξεπούλημα του ελληνικού, το οποίο έπρεπε να μείνει ένα δημόσιο πάρκο για τους πολίτες. Μάλιστα θυμάμαι εκείνη την εποχή είχατε ξεκινήσει να βάζετε μπροστά το Εθνικό Μετσόβο Πολυτεχνείο με τους καθηγητές που φέρατε και χθες στην Ολομέλεια, οι οποίοι εξηγούσαν στους συμπολίτες μας, όχι αυτά που μας είπε τώρα ο κύριος συγητής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πόσο καταστροφικό θα ήταν να χάσει την ευκαιρία η Αττική να αποκτήσει ένα μεγάλο δημόσιο πάρκο για τον κόσμο και να το δώσει για τουριστική αξιοποίηση, για οικιστική αξιοποίηση ή εν πάση περιπτώσει για να βγάλει χρήμα το ελληνικό δημόσιο. Εσείς που λέγατε αυτά τότε, έχετε τώρα το θράσος να εγκαλείτε εμάς γιατί δεν προχωρήσαμε γρηγορότερα στην αξιοποίησή του. Η απάντηση είναι, πράγματι δεν είχαμε το πολιτικό θάρρος να αναδείξουμε το πραγματικό σας πρόσωπο στον ελληνικό λαό όπως σας αξίζει. Την ευκαιρία μας τη δίνετε τώρα. Το λέω και τον κύριο συνάδελφο, δεν θυμάμαι το όνομά του που το απεχθές και το κάναμε γρηγορότερα. Γιατί εσείς φωνάζατε, εκτός και αν έχει ένα συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ, να μας δείξει μία τοποθέτηση ενός βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είτε μέσα στο κοινοβούλιο, είτε οπουδήποτε έξω, που να είχε υποστηρίξει την αξιοποίηση του ελληνικού πριν από την εποχή που γίνατε κυβέρνηση. Τέτοιοι φαρισαίοι υποκριτές είστε. Επιχείρημα δεύτερο, η ανικανότητά μας πράγματι να τα βάλουμε την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Αυτό συμφωνώ. Ήσασταν κυριολεκτικά η αιτία που έμενε η Ελλάδα πίσω. Και εμείς για πολλά χρόνια δεν είχαμε βρει το θάρρος να αντιμετωπίσουμε. Αυτό όμως τώρα άλλαξε. Αυτό είναι το μεγάλο δώρο που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πατρίδα. Εξευτελίζει την αριστερά. Για τα επόμενα 50 χρόνια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα υπάρχει ούτε φοιτητής στο πανεπιστήμιο που θα τολμάει να λέει ότι είναι αριστερός και δεν θα ντρέπεται γι' αυτό. Και καλώ όλους τους νέους της χώρας να πάνε τα πρακτικά της χθεσινής συνεδριάς και της σημερινής. Και όταν πηγαίνουν στα πανεπιστήμια και βλέπουν τους διάφορους εκεί αριστερούς μαλλιάδες με τα πανό που σε όλα αντιδρούν και όλα τους δυσχεραίνουν και τίποτα δεν τους αρέσει, να τους δείχνουν τι κάνει η πρώτη φορά αριστερά στην εξουσία. Η πρώτη φορά αριστερά στην εξουσία λοιπόν τι κάνει? Έρχεται και πανηγυρίζει γιατί δίνει τα αεροδρόμια στους Γερμανούς, τα οποία όταν τα έδινε ο κακός ο προδότης ο Σαμαράς ήταν προδοσία. Όταν τα δίνει ο καλός ο πατριώτης ο Τσίπρας είναι αναπτυξιακό έργο. Γιατί άλλο πανηγυρίζετε? Για το ότι δώσατε λέει στην Κόσκο το λιμάνι του Πειραιά. Όταν έδωσε ο Κώστας Καραμαλής στην Κόσκο τον Πειραιά, είχατε κλείσει το δρόμο και δεν μπορούσε να πάει ο πρόεδρος της Κίνας να δει τι αγόρασε, γιατί ήσασταν εκεί από κάτω και φωνάζατε για προδοσία και ξεπούλημα. Και ερχόμαστε τώρα στο ελληνικό. Ακούσαμε χθες και ένα δεύτερο αφήγημα, κύριοι συνάδελφοι, που είχε ακόμη και πολύ ενδιαφέρον το πρώτο. Το αφήγημα του κυρίου Μπαλτά. Ο κύριος Μπαλτάς μας έκανε και μάθημα. Τι είπε? Είπε ότι ο τρόπος που μιλάτε για τη στροφή μας δεν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διότι θα πρέπει να ξέρετε ότι εμείς αναγκαστήκαμε να κάνουμε ένα ιστορικό συμβιβασμό. Άρα για να γίνουμε καλύτεροι θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι εμείς έχουμε τις ιδέες μας, τις διατηρούμε. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, λόγω αυτού του ιστορικού συμβιβασμού αναγκαζόμαστε να νομοθετούμε διαφορετικά. Έχει ενδιαφέρον αυτό το επιχείρημα. Βέβαια κύριε Μπαλτά, πρέπει να σας πω ότι πριν από ένα μήνα ο κύριος Δραγασάκης έδωσε μια συνέντευξη στο Έθνος και απήντησε σε αυτό τον προβληματισμό που θέσατε χθες, γιατί είπε ο κύριος Αντιπρόεδρος.
Θα μπορούσε πράγματι κάποιος να πει, λόγια Δραγασάκη, ότι αυτά τα κάνουμε, τα ανάποδα δηλαδή από την ιδεολογία μας, απλά και μόνο για να κρατήσουμε τις καρέκλες. Αλλά σας διαβεβαιώ δεν είναι έτσι κτλ. Κτλ. Ναι, εγώ είμαι ένας από αυτούς και σας το λέω ευθέως. Σιγά μην σας αρέσουν οι ιδιωτικοποίησεις. Σιγά μην έγινε ο κύριος Δημαράς τώρα που έλεγε ότι καταστρέφεται η Αττική από το Ελληνικό και από το Λάτσι. Σιγά μην έγινε τώρα ο παδός των ιδιωτικοποίησεων. Αλλά η καρέκλα είναι γλυκά. Ναι, βέβαια. Τα 5.000 ευρώ το μήνα αποζημίωση είναι γλυκά. Αλλά προσέξτε κύριε Δημαρά, τα 5.000 ευρώ το καταλαβαίνω. Αλλά ακούστε. Ακούστε όμως. Τσάμπα είναι. Ο Καλογρίτσας τουλάχιστον το έκανε με 75 εκατομμύρια δάνεια σε ένα χρόνο. Εσείς με 5.000. Ακούστε λοιπόν κύριε Παλτά. Το επιχείρημά σας είναι και όλο και ανήθικο. Ξέρετε γιατί είναι ανήθικο? Διότι αν το δεχθούμε ως επιχείρημα, τότε οτιδήποτε και να λέτε, σε οποιαδήποτε φάση πολιτικής σας διαδρομής, δεν έχει την παραμικρή σημασία. Διότι αύριο, επικαλούμενοι τον οποιοδήποτε είδους ιστορικό σας συμβιβασμό, μπορείτε να κάνετε ακριβώς ανάποδα. Και μετά να μας κάνετε και μαθήματα για το τι κάνουμε, λέει, πώς το είπατε χθες κύριε Παλτά, σκληροί αντιπολίτες χαμηλού επίπεδου με φωνές και κραυγές. Ακούστε κύριε Παλτά, και θέλω να μου απαντήσετε αυτό. Για να δούμε το επιχείρημά σας. Με αυτού του τύπου την αντιπολίτευση, με τις κραυγές δηλαδή και τις κατηγορίες, δεν θα πάει μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Για να δούμε τι κάνατε εσείς. Σταχυολογώ μερικά πόσα μας λέγατε όταν ήσασταν εσείς αντιπολίτευση. Γερμανοτσολιάδες, πηλιογούσιδες, προδότες, πουλημένους, ανθρώπους της Μέρκελ. Φαντάζομαι αυτού του τύπου τα επιχειρήματά σας ήταν επιχειρήματα ήπιου αντιπολιτευτικού λόγου, ε! Το ανάποδο. Όμως φτάσατε να γίνετε κυβέρνηση. Θα έλεγε κάποιος καλοπροαίρετος ότι αν θέλουμε λοιπόν και εμείς να γίνουμε κυβέρνηση, θα πρέπει να ακολουθήσουμε το δικό σας δρόμο αντιπολίτευσης και να σας υβρίζουμε τώρα ως πουλημένους. Εμείς δεν θα κάνουμε αυτό όμως κύριε Παλτά, γιατί δεν είμαστε ίδιοι με εσάς και μην κουνάτε το κεφάλι, το είπα και χθες. Δεν έχουμε καμία σχέση με εσάς. Εμείς θα ψηφίσουμε το ελληνικό. Εμείς θα ψηφίσουμε το ελληνικό. Δεν θα σας πούμε ότι είστε πουλημένοι, δεν θα σας πούμε γερμανοτσολιάδες, όπως μας λέγατε εσείς, γιατί δεν είμαστε ίδιοι. Γιατί εμείς θέλουμε ο τόπος να πάει μπροστά. Και έχουμε στο τρίτο επιχείρημα. Αυτό έχει και λίγο πλάκα. Υπάρχει ένα αφήγημα, το οποίο δεν θέλω και πολύ να σας το χαλάσω, να πω την αλήθεια. Γιατί αν για να το ψηφίσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και να ικανοποιήσουν έτσι την αριστερά του συνείδηση, η οποία είναι υψηλή και έτσι δακρύβρεκτος, χρειάζεται να έχουν και μια δικαιολογία μέσα τους, κύριε Παπαδόπουλε, για να ψηφίσουν. Μάλιστα. Ας σας αφήσει να το πιστεύετε. Ότι δήθεν δηλαδή επαναδιαπραγμάτευση της συμβάσεως επέτυχε κάποιες τέτοιες συγκλονιστικές βελτιώσεις σήμερα, οι οποίες καθιστούν πια την τότε αρνητική σας θέση θετική. Τι είπε ο κ. Ηγητής του ΣΥΡΙΖΑ? Είπε πάλι το παραμύθι ότι μειώθηκαν, λέει, τα τετραγωνικά της δόμης από 3.600.000 στα 2.750. Να μας καταθέσετε την αλλαγή από το master plan, τα δύο master plan. Ξέρετε γιατί? Κορόιδο σας έπιασε η εταιρεία. Κοινόχρηστους χώρους και πάρκινγκ μόνο έκοψε. Μόνο κοινόχρηστους χώρους και πάρκινγκ, και μην κάνετε καθόλου, έτσι να κατεβάσετε το master plan να το δούμε. Εγώ τα έχω πάρει και τα δύο. Και τα έχω εκεί, μόλις θα καταθέσει να τα δείξω. Καταλάβατε? Επίσης τι άλλο λέτε? Ότι δήθεν, λέει, έκανε έργα κοινοφελή. Μα όλα τα έργα αυτά υπήρχαν στο master plan. Τίποτα, κανένα επιπλέον έργο δεν έχετε βάλει. Αλλάξατε πράγματι λίγο τη διαρρύθμιση όπως στη θάλασσα, κατά το πώς το ήθελε ο σύμβουλος του κυρίου Φλαμπουράρη. Δεν ήξερα ότι όλη η διαφωνία σας ήταν να έχουμε λίγο μεγαλύτερο μέτωπο στη θάλασσα. Αν μας το είχατε πει ως αντιπολίτες, θα το είχαμε φτιάξει από τότε, να μην χαλάμε τις καρδιές μας και να είχε πάει γρηγορότερα. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος τι μεγέθους πολιτικοί απατεώνες είστε. Αλλά εγώ προκαλώ τον κύριο Παλτά να καταθέσει τα δύο master plan να τα δούμε. Καμία αλλαγή δεν έχετε κάνει. Η μόνη πραγματική αλλαγή, δεν θέλω εγώ να φαίνομαι ανακριβής, είναι ότι έχετε πάει γρηγορότερα την πληρωμή του 51%. Αυτό όμως μικρή σημασία έχει. Γιατί? Γιατί έχετε ήδη καθυστερήσει 2 χρόνια. Και τι μάθαμε χθες από τον ΙΟΒΕ? Κάθε χρόνος καθυστέρησης επενδύσεως κοστίζει στο κράτος 500 εκατομμύρια ευρώ. 2 χρόνια καθυστέρηση έχουμε χάσει ήδη 1 δισεκατομμύριο. 1 δισεκατομμύριο ευρώ έχει χάσει το ελληνικό δημόσιο, γιατί βγήκατε στην εξουσία και καθυστερήσατε την επένδυση που τότε πολεμάγατε κατά 2 χρόνια. Και τι λέτε τώρα?
Λέτε ότι το κάνουμε γρηγορότερα. Η δέσμευση της εταιρείας είναι να πάει από τα 15 στα 12 χρόνια. Λέτε να καλύψετε την καθυστέρηση που προκαλέσατε. Γι' αυτό συζητάμε. Πρώτα απ' όλα, μακάρι να συμβεί. Μακάρι να συμβεί. Εμείς δεν θέλουμε να πάει στα 12. Εμείς θέλουμε να πάει στα 8, στα 5. Όσο γρηγορότερα μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και θα είμαστε εδώ και θα παρακολουθούμε τι θα κάνετε και από εδώ και μπρος. Διότι η επένδυση δεν τελειώνει τώρα με την ψήφιση του νόμου, της συμβάσεως. Αυτή είναι η έναρξη. Ξέρετε πόση δουλειά χρειάζεται και πόση πίστη χρειάζεται από την κυβέρνησή σας για να γίνει αυτή η επένδυση πραγματικότητα και να μπουν οι μπουλντόζες και να βρει ο κόσμος δουλειά και να αρχίσει να χτίζεται το ελληνικό. Η Νέα Δημοκρατία θα παρακολουθεί άγρυπνα και θα είμαστε εδώ για να σας πιέζουμε να κάνετε τη δουλειά σωλένα και γρηγορότερα. Γιατί αυτό που είπε χθες ο κύριος Μπαλτάς, ότι εξακολουθούμε να έχουμε αυτές τις ιδέες, εμένα με προβλημάτισε. Εδώ χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει καταλάβει ότι αυτές οι ιδέες ήταν ανοησίες. Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμα ότι η αριστερά ιδεολειψία είναι μια ανοησία που κράτησε την Ελλάδα πίσω και ότι άλλα αυτά τα χρόνια που πηγαίνατε στα πεζοδρόμια και φωνάζετε κατά των ιδιωτικοποιήσεων, εξευτελιστήκατε. Πρέπει να πάτε να ζητήσετε συγγνώμη για αυτά που λέγατε. Και να πάμε όλοι παρακάτω, δεν βρίσκουμε άκρη. Μόνο με την πίστη ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ωφελούν την ελληνική οικονομία θα μπορέσει το έργο να γίνει γρήγορα. Γιατί η αλήθεια είναι πως όλοι εσείς που τώρα από κάτω με κοιτάτε, όλοι ο καθένας έχετε πάει σε διαδηλώσεις κατά των ιδιωτικοποιήσεων. Και όλοι εσείς που σε λίγο θα ψηφίσετε νέοι στο νομοσχέδιο, όλοι κατά το παρελθόν μιλάγατε κατά της ιδιωτικοποίησης του ελληνικού. Άρα δεν φτάνει να ψηφίσετε ναι. Αυτό είναι το εύκολο, το κάνετε για την καρέκλα, το είπαμε. Το σημαντικό είναι να καταλάβετε ότι η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς κατέστρεψε την Ελλάδα γιατί την κράτησε τόσα χρόνια πίσω. Και έχουμε και το τελευταίο. Δεν το συζητάμε. Επαναλαμβάνω, για μένα είναι ιστορική η σημερινή μέρα. Είναι ιστορική μέρα ότι επιτέλους εσείς που τόσα χρόνια κρατάγατε την Ελλάδα πίσω με το μίσο σας, με τα κόμπλεξ σας, με τις κατηγορίες σας, εξευτελιζόμενοι, στέλνετε την αριστερά στο χρονοτούλεπο της ιστορίας. Αυτό είναι μεγάλο δώρο. Κατά τη γνώμη μου, η μόνη ωφέλεια από την κυβερνητική περίοδο του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτή. Το λέει και ο Αλαβάνος. Με σκληρά λόγια η αλήθεια είναι. Εγώ πιστεύω, ναι, ο σύντροφος Αλαβάνος ήταν εδώ και τον είχαμε και στη Βουλή ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τον άκουσα χθες σε μια συνέντευξη που είπε ότι η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, σκληρές εκφράσεις, εγώ δεν τις υιοθετώ προς Θεού, είναι η πιο προδοτική κυβέρνηση όλων των εποχών, ούτε ο Μεταξάς υπό Αλαβάνος, ούτε ο Παπαδόπουλος δεν θα τολμούσαν να κάνουν αυτά που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτές οι φρασιολογίες, οι αριστερές περιπροδοσίες δεν μου αρέσουν. Οφείλω όμως να πω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι μεταξύ σας πια, μεταξύ σας, δείχνετε το αληθινό σας πρόσωπο. Πράγματι, τέτοιος εξευτελισμός αριστεράς μόνο κέρδος για την Ελλάδα θα είναι. Γιατί μακροπρόθεσμα θα μπορούμε να πάμε στα πανεπιστήμια μας, να εξηγήσουμε στους φοιτητές ότι το να υποστηρίζουν την ιδιωτική οικονομία είναι καλό πράγμα. Θα τους δείχνουμε ως παράδειγμα. Δείτε, όταν η αριστερά πήρε την εξουσία, όλα αυτά που έλεγε στο πεζοδρόμιο τα άφησε στο πλάι και έκανε τα ακριβώς ανάποδα. Και τότε και ο πιο ανόητος φοιτητής που έχει παρασυρθεί από την αριστερά θα καταλαβαίνει ότι μεταξύ πραγματικότητας και αριστεράς πάντα υπερισχύει η πραγματικότητα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο δώρο που η κυβέρνηση σας δίνει στην Ελλάδα και είναι η δική μας ευθύνη. Να το αξιοποιήσουμε και να κάνουμε την Ελλάδα συνέχεια όπως πρέπει. Κλείνω όμως. Μάλλον ένα επιχείρημα του κυρίου Μπαλτά που είναι πολύ χρήσιμο. Χθες στην διαφωνία που είχε με τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, αναφερθήκατε εκτενώς στα πολύ μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η Ελλάδα και τα γεωφυσικά και τα ιστορικά και τα νερά και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά είναι αληθινά και τα προσυπογράφω. Αλλά εδώ έχετε τώρα το μεγάλο ερώτημα. Γιατί κύριε Μπαλτά σκεφτήκατε ποτέ, ενώ έχουμε όλη αυτή τη μεγάλη υπεροχή, η Ριβιέρα που σωστά τη χαρακτηρίζεται εξαιρετικά υποδέστερη από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος από την Ελλάδα, καταφέρνει και συγκεντρώνει όλα τα χρήματα και εμείς όχι? Γιατί ενώ εμείς έχουμε καλύτερο γεωφυσικό περιβάλλον, γιατί ενώ εμείς έχουμε καλύτερα νερά, γιατί ενώ εμείς έχουμε περισσότερη ιστορία, μαζεύουμε εδώ το τίποτα και εκεί μαζεύουν τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόμμου κατά τα λεφτά? Η απάντηση είναι γιατί είστε εσείς. Γιατί δεν αφήσατε όλα αυτά τα χρόνια να γίνει τίποτα γι' αυτό? Και άρα βεβαίως εσείς άνθρωποι σαν και εσάς, ο κ. Μπαλτάς στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια μας, δεν το ξέρετε, είναι γεμάτα από μπαλτάδες. Και έτσι καταστρέφονταν τα μυαλά των ανθρώπων. Τώρα όμως θα δείχνω εγώ από αύριο τον Μπαλτά
που ψηφίζει το νομοσχέδιο και θα λέω στον κάθε φοιτητή, θυμάστε τον Παλτάτ σας έλεγε στα πανεπιστήμια, να τι κάνει ως υπουργός. Άρα μην πιστεύετε αυτά που σας λέει, να πιστεύετε αυτά που κάνει. Μόνο έτσι η Ελλάδα θα πάει μπροστά. Όταν θα γίνει σαφές και στον τελευταίο Έλληνα ότι ένας δρόμος υπάρχει για να προκόψει ο τόπος. Ο τόπος της φιλελεύθερης οικονομίας. Ένα λεπτό μόνο, κύριε Πρόεδρε. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση και έχει επίσης ενδιαφέρον, κύριε Παλτά. Ενώ εγώ μίλησα χθες για τη νίκη της φιλελεύθερης ιδεολογίας, εσείς μου απαντήσατε ότι είπα για τη νίκη της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας. Και η Αυγή έγραψε ο Γεωργιάδης υπερασπίστηκε τη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία. Σας αρέσει να βάζετε ταμπέλες. Σας βολεύει στο αφήγημά σας να λέτε για όλα αυτά ο κακός ο νεοφιλελευθερισμός. Λοιπόν, να το τελειώσουμε κι αυτό. Η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα νεοφιλελευθερισμού. Η Ελλάδα είναι μια χώρα, όπως είδατε, είναι η τρίτη χώρα σε δημόσιες δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο νεοφιλελευθερισμό δεν έχει η Ελλάδα. Το ανάποδο. Σοβιετική δημοκρατία ήταν περίπου. Το ακριβώς ανάποδο. Η Ελλάδα έχει πρόβλημα από τον κομμουνισμό και από τον φιλελευθερισμό. Αλλά για να το ξεκαθαρίσουμε. Τώρα υπάρχει μεγάλη ευκαιρία αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε οριστικά. Να σας στείλουμε ιδεολογικά στη γωνία, στο πύρτο εξώτερο, να μην τολμήσετε να ξανακάνετε μία διαδήλωση για όλα αυτά τα πράγματα και να πάμε να φτιάξουμε την Ελλάδα, να γεννηθούν θέσεις εργασίας και δυο μονολόγια. Η επένδυση στο ελληνικό, που είναι μία επένδυση που διαχρονικά υποστήριξε η Νέα Δημοκρατία, για την οποία, όπως είπα και χθες και χαίρομαι που συμφωνήσαμε όλοι, η διαδικασία του διαγωνισμού ή το άψογη και όλες οι κατηγορίες για το διαγωνισμό που λέγατε κατά το παρελθόν, χαίρομαι που τις παίρνετε πίσω και στην εισαγωγή και στα κάρτα του νομοσχεδίου σας αναφέρετε πόσο άψογα έγινε όλη η διαδικασία του διαγωνισμού και άρα όσα λέγατε για τα σκάνδαλα τα πήρατε πίσω και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, θα φέρει μια νέα μέρα για την Ελλάδα. Είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έχει γίνει σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Θα φέρει πάνω από 70.000 θέσεις εργασίας. Με αυτού του τύπου τις επενδύσεις θα αρχίσουν να γυρίζουν τα παιδιά μας από το εξωτερικό. Θα αρχίσουν να βρίσκει ο κόσμος δουλειά. Πρέπει να επιδιώκουμε να γίνουν και άλλες τέτοιες επενδύσεις. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται ότι όταν με το καλό γίνουμε κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθεί προσωπικά να μην κολλάει σε κανένα σημείο της διαδρομής η επένδυση. Να γίνεται όσο γίνεται γρηγορότερα, έτσι ώστε να σταλεί και ένα σήμα σε κάθε άλλο πιθανό επενδυτή που θα θελήσει να έρθει να κάνει αναλόγου ελληνικούς επενδύσεις στην Ελλάδα, να έρθει και να τις κάνει. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε, η Ελλάδα της προόδου, η Ελλάδα με θέσεις εργασίας, η Ελλάδα με φιλελεύθερη, κύριε Μπαλτά, οικονομία και νεοφιλελεύθερη, φιλελεύθερη οικονομία, η Ελλάδα στην οποία τελειώστε, οι αριστερές ιδέες θα υπάρχουν μόνο για να γελάμε σε καμιά ταβέρνα. Ευχαριστώ πολύ.